το όνομά μου είναι Γιώργος Σταματάκης, εικαστικός. Σπούδασα στην Αθήνα. Ήμουν attending student στο Tokyo University of the Arts στο Gaidai. Η Ιαπωνία είναι μια χώρα που με ενδιαφέρει από κάθε άποψη. Από νεαρή ηλικία ήμουν πολύ καθισμένος με την αισθητική των Ιαπώνων και για μένα είναι αυτό που λέμε συγκεκριμένο πρόβλημα. Στην πρακτική μου σαν καλλιτέχνης, το βασικό μου medium είναι η ζωγραφική. Πολλές φορές αναγκάζομαι να αλλάξω μέσο για να μιλήσω πιο εύστοχα με το κοινό. Σε αυτή την περίπτωση δημιουργώ μία εγκατάσταση. Στα πλαίσια του Tokyo Film Festival παρουσιάζω στο The Swinda Rukasa Museum το έργο The Color of the Noch. Το έργο αυτό έρχεται υποστηρικτικά να πλαισιώσει τη συνολική μου δράση σαν εικαστικός καλλιτέχνης. Για στέλνω μου τα έργα έχουν να κάνουν με την ατμόσφαιρα, το περιβάλλον και τα φαινόμενα. Ξεκινάω με μια πολύ ρομαντική προδιάθεση να παρουσιάσω το έργο στην πραγματικότητα κρύβει ένα πολύ σκληρό comment.
εστιάσει στο νέο φαινόμενο αλλαγής της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος και θερμοκηπίου, που ως συνέπειες θα έχουμε την αλλαγή του χρώματος της θάλασσας, καθώς και της διατροφικής αλυσίδας που παίρνουμε από αυτήν. Είναι κάτι που οι επιστήμονες εικάζουν ότι θα έρθει σε 100 χρόνια, αλλά τις συνέπειες τις βλέπουμε από τώρα. Η απόφαση μου να παρουσιάσω στο Ιαπωνικό κοινό για πρώτη φορά το έργο κυρίως έχει να κάνει με την αγάπη μου για την Ιαπωνική κουλτούρα. Και έτσι αποφάσισα να προσαρμόσω το έργο στα Ιαπωνικά πρότυπα, χρησιμοποιώντας παραδοσιακά υλικά και σεβόμενος την αισθητική και την κουλτούρα του Ιαπωνικού κοινού. Η διαδικασία κατασκευής του έργου ξεκίνησε από το 2016, πραγματοποιώντας ένα documentation καταγραφής της υποθαλάσσιας γεωγραφίας των Ιαπωνέζων. Στη συνέχεια, τυπώθηκε σε μετάξι η εικόνα 62 τοπίων μέσα από 6.000 το σύνολο φωτογραφίες. Και ήρθα, αλλάζοντας τη χημική σύσταση της παραδοσιακής βαθμής indigo, να δημιουργήσω ένα καινούριο layer, ένα καινούριο φίλτρο. Αυτό το καινούριο φίλτρο έρχεται να συμβολίζει τη μεταβολή του χρώματος από το σήμερα το πώς θα το βλέπουμε μετά από δεκάδες χρόνια. Όλο αυτό το αποτέλεσμα το βάζω σε μία πλατφόρμα σε μορφή εγκατάστασης και σχηματοποιώ μία ορθογώνια θάλασσα. Μέσα σε αυτή τη θάλασσα έχεις την ευκαιρία να δεις και την τοπογραφία αλλά και τη μόλυνση μέσα σε εισαγωγή.